Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Γενικεύεται η εξέγερση των κρατουμένων σε διάφορες φυλακές της χώρας. Μετά τις φυλακές Αλικαρνασσού, Πατρών, Κομοτηνής, Κορυδαλλού και Χαλκίδας, εξέγερση κρατουμένων είχαμε αργά το απόγευμα και στις φυλακές της Λάρισας, όπου στασίασαν 113 κρατούμενοι της τρίτης πτέρυγας. Στις φυλακές Κορυδαλλού, ο ρεπόρτερ του Αντένα Γιώργος Φρήμης παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό την εξέγερση των κρατουμένων. Φουντώνει η εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι μόνοι που δεν συμμετέχουν στη στάση των κρατουμένων είναι η χουντική της Πτέρυγας 1 και οι Νίκος Αθανασόπουλος και Σύλλης Αποστολόπουλος, που ζήτησαν από αστυνομικούς να τους μεταφέρουν από την Πτέρυγα 2 στα γραφεία. 1050 κρατούμενοι βρίσκονται στις ταράτσες των κτηρίων. Στις 12 το μεσημέρι εξεγέρθηκαν οι 120 κρατούμενοι του σοφρονιστικού καταστήματος ανηλίκων. Άρχισαν να σπάνε και να καίνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Από τις ζημιές που έχουν προκαλέσει, το κτίριο είναι πλέον ακατάλληλο να τους στεγάσει. Οι 120 ανήλικοι άνοιξαν αποθήκες και εφοδιάστηκαν με τρόφιμα. Λίγη ώρα αργότερα εξεγέρθηκαν και οι 300 φυλακισμένοι του κτιρίου 2 που κρατούνται για οικονομικά αδικήματα. Ακολούθησαν και οι κρατούμενοι του ψυχιατρίου. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρία Ρίγα, ύστερα από πολύερες διαπραγματεύσεις, υποσχέθηκε στους θασιαστές ότι τη Δευτέρα μια αντιπροσωπεία τους θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κύριο Σπυρόπουλο. Είμαι επίσης εξουσιοδοτημένος να σας πω ότι αν διανοηθούμε ότι θα εισβάλλουν οι ειδικές δυνάμεις, τον Κορυδαλλό θα τον καταρρεύσουμε όλων κάτω. Και ας μας τσακίσουν, εγώ προσωπικά ας με σκοτώσουν. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει ζωή. Το απόγευμα, οι ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας κύκλωσαν κυριολεκτικά τις φυλακές για να μην πλησιάσει η πορεία που είχαν προγραμματίσει οι συγγενείς των κρατουμένων. Οι υπάλληλοι των φυλακών άρχισαν να μεταφέρουν πολύτιμα έγγραφα σε άλλο κτίριο. Η πορεία, στην οποία συμμετείχαν και οι αναρχικοί, έλεξε στις 7.30 το βράδυ χωρίς επεισόδια. Κανένας όμως δεν γνωρίζει ποια θα είναι η εξέλιξη της εξέγερσης. Στις φυλακές Χαλκίδας ηρεμία επικρατεί αυτή την ώρα. 50 από τους 155 κρατουμένους με ξύλα και άλλα αντικείμενα έσπασαν την κλειδωμένη πόρτα που οδηγούσε στην ταράτσα του κτηρίου και ανέβηκαν εκεί από όπου φώναζαν για αρκετές ώρες το απόγευμα διάφορα συνθήματα. Στο τηλέφωνο όμως έχουμε το ρεπόρτερ του Αντένα, Ανδρέα Παναγόπουλο. Ανδρέα, σε ακούμε. Ναι, καλησπέρα από τη Χαλκίδα, Μάρο. Ήδη 55 από τους φυλακισμένους από τους 160 που βρίσκονται στις φυλακές Χαλκίδες εξεγέρθηκαν από τις 7 το απόγευμα και βρίσκονται στην ταράτσα της φυλακής φωνάζοντας συνθήματα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ζητώντας την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αυτή την ώρα γίνεται σύσκεψη με τον Διευθυντή των Φυλακών, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τους εισαγγελείς Χαλκίδος, τον κύριο Παπαδάκη Πεπονή και υπηρεσιακούς παράγοντες για την εξέβρεση τρόπου αποκλιμάκωσης της καταστάσεως. Οι φυλακές βρίσκονται δίπλα σε σπίτια και οι κάτοικοι παρακολουθούν με περιέργεια τις εξελίξεις αλλά και με αγωνία. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν με διακριτικότητα τα γεγονότα, έτοιμες να επέμβουν εάν τυχόν χρειαστεί. Από τη Χαλκίδα, καλή σας νύχτα. Εξέγερση κρατουμένων είχαμε και στις φυλακές της Λάρισας. Ακούμε την τηλεφωνική ανταπόκριση που έδωσε πριν από λίγο ο Τάκης Βουνάτσος. 113 κρατούμενοι των δικαστικών φυλακών Λάρισας στασίασαν απόψε, αφού εγκατέλειψαν την γάμα πτέρυγα των φυλακών, πήγαν στον δεύτερο όροφο, αφήρεσαν όλες τις πόρτες από τους θαλάμους και συγκέντρωσαν κρεβάτια, στρώματα και άλλα προσωπικά τους είδη και ταμπουρώθηκαν, μπορούμε να πούμε, στο δεύτερο όροφο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε άλλες φυλακές. Στις φυλακές Λάρισας κατέφθασε επιτόπου ο εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας, κ. Αναστάσιος Καραγιάννης, και ο αντισαγγελέας πρωτοδικών κ. Ηλίας Κοσταράς και ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή Φυλακών κ. Τσουρέλη. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το χώρο όπου βρίσκονται οι στασιαστές κρατούμενοι. Οι κρατούμενοι έδωσαν υπόμνημα για ανασταλή στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Για τον Αντένα, Τάκης Βουνάτσος.
ρεβάνς εκλογών αύριο σε 143 δήμους της χώρας με πολιτικό νόημα. Οι κάλπες θα ανοίξουν σε 7,5 ώρες από τώρα, στις 6:39 ακριβώς, και η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 6:20 το απόγευμα. Η ώρα της αλήθειας για το Δήμο της Θεσσαλονίκης έφτασε και η αναμέτρηση μεταξύ των κυρίων Ντίνου Κοσμόπουλου που υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και Δημήτρη Φατούρου που υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ και τον Συνασπισμό κυριαρχεί στον αυριανό δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τους εντυρυθμώτες και πρόκειται για μια αναμέτρηση με έντονα τα πολιτικά χαρακτηριστικά, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την παρουσία κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης. Με το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στραμμένο στην αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης, οι δύο μονομάχοι για το δημαρχιακό αξίωμα, κύριοι Κοσμόπουλος και Φατούρος, τερμάτισαν χθες τα μεσάνυχτα μέσα σε ήπιο κλίμα την προεκλογική τους εξόρμηση, παρουσιάζοντας τα προγράμματά τους στο λαό της συμπρωτεύουσας για τα μικρά αλλά και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το αποχετευτικό. Το κυκλοφοριακό σίγουρα σε σχέση με τη ρήπανση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κοινωνία. Ο θερμαϊκός. Τι πρέπει να γίνει, λίγο να καθαριστεί. Το κυκλοφοριακό. Η δικιά σας η άποψη. Καμιά από τα ίδια. Να μην έχει και Θεσσαλονίκη το πρόβλημα της Αθήνας. Όποιος και αν είναι νικητής των αυριανών εκλογών, καλείται τη Δευτέρα το πρωί να δώσει άμεσες λύσεις. Σήμερα, στη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποιήθηκαν στα εκλογικά κέντρα και των δύο συνδυασμών που έχουν μετατραπεί σε στρατηγία νέες αλλεπάλληλες συσκέψεις κορυφαίων στελεχών και καταστρώθηκαν τα τελικά σχέδια για την αυριανή μάχη. Όπως προαναφέραμε, το αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη θα κριθεί από τους εταιροδημότες. Το ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσετε έχει γίνει στην Αθήνα, αλλά αφορά στη συμπρωτεύουσα. Εκτός από τη μεταφορά των εταιροδημοτών με αεροσκάφη της γραμμής, το απόγευμα αναχώρησαν στη Θεσσαλονίκη πούλμαν που ναύλωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ και αύριο το πρωί θα αναχωρήσουν πούλμαν για τη Θεσσαλονίκη με εταιροδημότες που έχει ναυλώσει ο Συνασπισμός. Με το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται η τύχη της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό πάμε. Τα πούλμαν του Πασόκ με τους ψηφοφόρους του κυρίου Φατούρου έφυγαν το απόγευμα από την πλατεία Αττικής. Θέλω η δημοκρατική τάξη να νικήσει. Για λίγους ψήφους κρίνεται ποιος θα βγει δήμαρχος. Και πρέπει να πάμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Όλοι. Στο Καλλιμάρμαρο στάδιο συναντήθηκαν οι ετεροδημότες ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που έφυγαν και αυτοί για τη συμπρωτεύουσα. Πάμε ειδικά για, για την υποχρέωση που έχουν να ψηφίσουν. Είναι ο άρχοντας πόλεως. Γι' αυτό και αξίζει στον Κοσμόπουλο. Γι' αυτό πηγαίνουμε. Οι δύο από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς μετέχουν στην αυριανή ψηφοφορία του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα ψηφίσει στις 10.30 στο εκλογικό τμήμα της Ευαγγελιστρίας Χαλέπα στα Χανιά. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού, κ. Φλωράκης, θα ψηφίσει στις 10 η ώρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Χαλανδρίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Παπανδρέου, δεν θα ψηφίσει αύριο, αφού η Αθήνα από την πρώτη Κυριακή είχε δήμαρχο. Ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν οι επαναληπτικές εκλογές στα Χανιά, όπου στον πρώτο γύρο την πλειοψηφία είχε ο κ. Χάρης Καρατζάς. Στα Χανιά, οι τοπικές οργανώσεις του Συνασπισμού αλλά και ο σημερινός δήμαρχος κ. Κατσανεβάκης δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσανακάκη. Είναι γεγονός ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά και το εξηγώ από τη γενική εμφάνιση του συνδυασμού, του προγράμματός μας και την όλη προεκλογική εκστρατεία που κάναμε στα Χανιά. Τι θα ψηφίσετε την Κυριακή, Καρατζά? Κάναμε πάρα πολύ καλή πολιτισμένη εκστρατεία από πλευράς επιπέδου, διαλόγου, ενημερώσεως της κοινής γνώμης και εμφανίσαμε ένα πρόγραμμα πολύ πρωτότυπο και ριζοσπαστικό και ιδιαίτερα αποφασιστικό για την πόλη. Εσείς τι θα ψηφίσετε, κύριε? Θέλει ρώτηση, το Χάρη. Είναι φυσικό ο χανιώτικος λαός, με τις εμπειρίες που έχει μέχρι τώρα, ότι ζητάει κάτι καινούργιο, πιο σύγχρονο και πιο αποφασιστικό από πλευράς έργων και ζωής στην πόλη. Τι θα ψηφίσετε, κύριε? Μα φυσικά Τζανακάκη, τι άλλο. Ο χανιώτικος λαός, ανεξάρτητα από παρατάξεις, εκτιμά ιδιαίτερα το ότι είναι η γενέτειρα του σημερινού πρωθυπουργού της χώρας, ότι θα βοηθήσει έντονα κάθε προσπάθεια για αναμόρφωση της πόλης. Είναι βέβαια γνωστό και το έχει δηλώσει ο ίδιος ότι θα συνεργαστεί και θα βοηθήσει οποιοδήποτε δήμαρχο και αν εκλεγεί. Η ψηφοφορία στις αυριανές επαναληπτικές δημοτικές εκλογές θα γίνει στα ίδια εκλογικά τμήματα με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές. Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική από τον νόμο και δικαιολογούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους ή διαμένουν 200 χιλιόμετρα από τον τόπο που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Όμως θα πρέπει να δηλώσουν την αποχή τους από την αυριανή ψηφοφορία στα αστυνομικά τμήματα των περιοχών της κατοικίας τους. Δεν είναι απαραίτητος ο σταυρός προτίμησης, αλλά και αν τεθεί σταυρός σε ψηφοδέλτιο, αυτό δεν είναι άκυρο. Εξωτερικές ειδήσεις.
Απαγόρευση της κυκλοφορίας στα κατεχόμενα από το Ισραήλ αραβικά εδάφη. Διαδήλωση κατά των φόρων στο Λονδίνο. Για πρώτη φορά στις σοβιετικές οθόνες η ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος». Γι' αυτά και άλλα πολλά από τη διεθνή επικαιρότητα ακούμε τον Γιώργο Βλαβιανό. Απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε σήμερα σε πολλές συνοικίες της Γάζας και της Δυτικής Όχθης. Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, κ. Χαβιέ Πέρες Δε Κουέιαρ, ανακοίνωσε ότι δεν θα στείλει αντιπροσωπεία των ΗΠΑ για να ερευνήσουν τους θανάτους των Παλαιστινίων στα επεισόδια της Ιερουσαλήμ, εάν το Ισραήλ δεν αποφασίσει να συνεργαστεί. Στο Λονδίνο, περίπου 5.000 άτομα διαδήλωσαν ειρηνικά σήμερα εναντίον του ειδικού φόρου που επέβαλε στις αρχές του χρόνου η κυβέρνηση της Μάργαρετ Θάτσερ. Ήταν η μεγαλύτερη διαμαρτυρία εναντίον της επιβολής του φόρου από τον περασμένο Μάρτιο, όταν παρόμοια διαδήλωση κατέληξε σε σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στους πολίτες και την αστυνομία. Η ιδέα του αντισυλληπτικού για άνδρες έγινε πραγματικότητα σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σε βρετανικό ιατρικό περιοδικό. Το αντισυλληπτικό που θεωρείται πιο ασφαλές από το χάπι και τα προφυλακτικά είναι μια σειρά από εβδομαδιαίες ενέσεις μιας ορμόνης που ονομάζεται τεστοστερόνη και γίνεται επί 4 μήνες περίπου για να εξασφαλιστεί η προσωρινή στηρότητα του άνδρα. Μια τελειοποιημένη μορφή αεροσκάφους χωρίς πιλότο που χρησιμοποιείται σε ημερήσιες και νυχτερινές αναγνωριστικές επιχειρήσεις παράγεται από Ισραηλινές βιομηχανίες αεροσκαφών σε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες. Η κλασική αμερικανική ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» με πρωταγωνιστές τον Clark Gable και τη Vivian Lee είχε χθες την πρεμιέρα της στη Μόσχα με καθυστέρηση 51 χρόνων. Η ταινία είχε προβληθεί για πρώτη φορά το 1939 στην Αμερική και στη συνέχεια